από την περιοχή της παράνομης ναύτεξης στο κεντρικό Αιγαίο, αποχώρησε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Τζεσμέ το πρωί της Πέμπτης. Το τουρκικό πλοίο έφυγε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, καθώς η παράνομη ναύτεξ που είχε εκδοθεί από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης λήγει στις 2 Μαρτίου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο λόγος της αποχώρησής του και το αν θα επιστρέψει στην περιοχή τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου, Σκύρου και Λέσβου. Πιθανόν η αποχώρηση του ωκεανογραφικού Τζεσμέ να σχετίζεται με τη μεγάλη άσκηση που διεξάγει η Τουρκία από σήμερα 25 Φεβρουαρίου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση με όνομα Μαβί Βατάν, στα ελληνικά Γαλάζια Πατρίδα, θα διαρκέσει έως τις 7 Μαρτίου και σύμφωνα με ανακοινώσεις της Άγκυρας θα λάβουν μέρος 87 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα αλλά και αποβατικές δυνάμεις. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο msshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.